Καλησπέρα. Η σημερινή διάλεξη μπορεί να συνοψιστεί σε δύο ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Την ώρα της σύγκρουσης, ποιος από τους δύο θα θέλατε να είστε? Η έκβαση της σύγκρουσης, εάν θέλετε να βγείτε αλόβητοι από αυτή, εξαρτάται από την αδράνεια που μπορείτε να αναπτύξετε σε σχέση με την πίεση που δέχεστε. Όταν ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, καλούμαστε να κάνουμε μία τροχιά η οποία θα μας φέρει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Στην τροχιά αυτή δεχόμαστε πάρα πολλές πιέσεις. Άλλοι θέλουμε να πάνε πιο πάνω, άλλοι θέλουμε να πάμε πιο κάτω, άλλοι θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι όμως, τι κάνουμε εμείς απέναντι σε αυτές τις πιέσεις? Υπάρχουν κοινωνικές επιταγές, υπάρχουν προσωπικές προβολές τρίτων, το κοινωνικό μας περιβάλλον, ήθη, έθιμα, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Αυτό που πραγματευόμαστε, ουσιαστικά, είναι η ζωή μας. Αν φτάσουμε κάποια στιγμή να κοιτάξουμε τη ζωή μας προς τα πίσω και να πούμε ποιανού είναι αυτή η ζωή, ποιος το υπέγραψε αυτό για μένα. Αυτό που πραγματευόμαστε, λοιπόν, είναι η ευτυχία μας. Και τι είναι η ευτυχία? Η ευτυχία είναι κόπος και μόχθος που συμπυκνώνονται σε μία στιγμή απόλυτης πληρότητας. Σε μία στιγμή απόλυτης ικανοποίησης. Η ευτυχία είναι κρουστική. Δεν είναι στα μόνιμα χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς μας. Βλέπουμε ψηλές κορυφές και τρέχουμε να τις κατακτήσουμε. Και από εκεί βλέπουμε άλλες που είναι ψηλότερες. Και από εκεί άλλες. Και όταν φτάσουμε στην ψηλότερη κορυφή, καταλαβαίνουμε ότι τόσο καιρό ήμασταν κάτω από τα αστέρια. Η ευτυχία είναι ένα κέικ σοκολάτα. Οι περισσότεροι από εσάς θα θέλετε το κέικ στα αριστερά. Η ζωή είναι όμως το άλλο. Η ευτυχία είναι διάσπαρτη. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά πολύ λίγοι από εσάς θα μπορούσατε να φάτε το κέικ στα αριστερά. Θα σας είχε λιγώσει. Θα είχε έρθει κορεσμός. Το άλλο είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ευτυχία. Και όλοι έχουμε δικαίωμα στην ευτυχία, γιατί ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να βάλει τους δικούς του υποκειμενικούς στόχους. Ανάλογους με τις ικανότητές του, ανάλογους με τις δεξιότητές του και να προσπαθήσει να τους πετύχει. Βιωματικά όμως, οι άνθρωποι δεν ευτυχούν. Και δεν ευτυχούν γιατί πάρα πολύ απλά στο κυνήγι της ευτυχίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσεις τους δικούς σου προσωπικούς στόχους. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι θα πρέπει να αδρανήσουμε, θα πρέπει να διατηρήσουμε την κινητική μας κατάσταση απέναντι σε όσους θέλουν να προβάλλουν επάνω μας τους δικούς τους στόχους, τις δικές τους προσδοκίες. Δεν υπάρχει λύτρωση σε έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι ο δρόμος που έχετε διαλέξει. Μπορείτε να πετύχετε το αμερικάνικο όνειρο. Μπορείτε να έχετε δύο σπίτια με τέσσερα αυτοκίνητα, πέντε ελικόπτερα και να θεωρείτε η κοινωνία ότι είσαστε οι απόλυτα καταξιωμένοι. Και να είσαστε απόλυτα κενοί μέσα σας. Και αυτό γιατί δεν έχετε ξεκινήσει από τη σωστή αφετηρία. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να καταλάβετε ότι το σημαντικό είναι να βρείτε ποια είναι η δική σας τροχιά και να τη διατηρήσετε. Κάντε μία παύση. Αδρανίστε. Κοιτάξτε μέσα σας και καταφέρετε να δείτε τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να κάνετε. Χρειάζεται να φτάσουμε στα όρια μας. Χρειάζεται να φτάσουμε στα όρια μας για να πετύχουμε το αδύνατο. Και αυτό το αδύνατο να μας προσφέρει στιγμές ευτυχίας. Όποιος έχει φτάσει κοντά στο αδύνατο, και το αδύνατο είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτό που δίνει σχήμα στην επιφάνεια, ξέρει ότι αν δεν μπορεί να αναπτύξει αδράνεια, είναι χαμένος. Κοντά στα όρια είναι πάρα πολύ σημαντική η αδράνεια. Αποκτά πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μία χορδή, όταν είναι τεντωμένη, μπορεί να βγάζει τον πιο αρμονικό ήχο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η χορδή δεν μπορεί να σπάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όταν έχετε βρει τους δικούς σας στόχους, τη δική σας τροχιά, να οθείτε τον εαυτό σας στα άκρα. Αλλά εκεί χρειάζεται να έχετε αδράνεια. Στα άκρα χρειάζεται να μπορείτε να αντέχετε. Γιατί η αδράνεια, επί της ουσίας, είναι η ικανότητά σας να αντέχετε. Η αδράνεια είναι η εσωτερική σας αντίσταση
απέναντι στην πίεση που δέχεστε για να μπορέσετε να διατηρήσετε την ψυχική σας ηρεμία, όταν θα φτάσετε στα όρια. Οπότε, πρώτα απ' όλα, πρωτίστως, η αδράνεια είναι αντοχή. Όλοι θέλουμε να μιλάμε για εξέλιξη, όλοι θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αλλά όλοι έχουμε μια τελεολογική προσέγγιση του εαυτού μας. Πώς είναι και πώς θα θέλαμε να είναι. Και είναι φυσιολογικό. Σε κανέναν δεν αρέσει αυτό που έχει, θέλει πάντα κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο, κάτι άλλο. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι η εξέλιξη έρχεται μέσα από την ανθεκτικότητα. Εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Φυσική επιλογή. Στη φύση η εξέλιξη έρχεται μέσω της φυσικής επιλογής. Και την φέρνουν αυτοί που θα αντέξουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά που εμείς θεωρούμε κεκτημένα, αυτά που εμείς θεωρούμε ότι μας ανήκουν, δεν είναι αυτονόητο ότι θα τα διατηρήσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι για να καταφέρουμε να επεκτείνουμε το νησί της ελευθερίας που έχουμε, χρειάζεται πρώτα να διασφαλίσουμε ότι θα το διατηρήσουμε ως έχει. Δεν είναι αυτονόητο. Πολλές φορές τα κεκτημένα μας τα θεωρούμε δεδομένα. Και γι' αυτό λέμε, αποκλείεται, βάλλονται τα κεκτημένα μας, αυτά είναι δικά μας. Από πού και ως πού. Αν εμείς δεν μπορούμε να τα διατηρήσουμε, αν εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε, να περιφράξουμε το χώρο μας, να αναπτύξουμε αδράνεια απέναντι σε αυτούς που μας βάλουν, από πού και ως πού θεωρείτε ότι θα τα διατηρήσουμε. Γιατί αυτό θεωρείτε ότι είναι πανάκια. Πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Πρέπει να μπορούμε να σταθούμε. Θα θέλατε αυτός ο φάρος να μπορεί να διατηρήσει την κινητική του κατάσταση, να σταθεί, εάν ήσασταν μέσα σε αυτόν. Εγώ νομίζω θα θέλατε. Πολλές φορές υπάρχουν συγκυρίες που το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να σταθούμε. Και δεν είναι σημαντικό μόνο για μας. Πολλές φορές είναι σημαντικό και για άλλους. Για τους γύρω μας. Ωραία. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι είσαστε διάδες. Και παρακαλώ πολύ να το κάνετε. Στηρίξτε το βάρος σας, στηρίξτε το βάρος σας ο ένας πάνω στον άλλον. Εντάξει, μην παρεξηγηθεί, δεν θα παρεξηγηθεί κανείς, κανείς θα σας ζυγίζει, μπορείτε να στηρίξετε το βάρος σας ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν χρειάζονται ντροπές. Αυτό που αισθάνεστε, ελπίζω, να είναι αντίσταση απέναντι στο βάρος σας. Είναι η αδράνεια που πρέπει να αναπτύξει κάποιος για να στηρίξει κάποιον άλλον. Για να μπορέσει κάποιος να πετάξει, πρέπει κάποιος να μπορεί να τον στηρίζει. Χαλιβδώστε τον εαυτό σας. Ακόμα και τα τούβλα, αν αποκτήσουν δομή, αν αποκτήσουν σκοπό, αν μπουν σε γερά θεμέλια, μπορούν να αναπτύξουν την ικανή και αναγκαία αδράνεια για να προσφέρουν ασφάλεια. Αδράνεια σημαίνει υπομονή. Δεν μπορούμε να ορίζουμε τον χρόνο που θα συμβούν όσα είναι να συμβούν. Δεν μπορούμε πάντα. Μερικές φορές πρέπει απλά να κάνουμε υπομονή. Και υπομονή δεν σημαίνει απλά περιμένω. Πολλές φορές χρειάζεται, ακόμα και στη φύση, να περιμένουμε το κουκούλι να γίνει πεταλούδα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε στόχους που θα πρέπει απλά να περιμένουμε για να ευοδοθούν. Είναι η φύση τέτοια, των πραγμάτων. Πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν μια ενεργό παθητικότητα. Αυτή η ενεργός παθητικότητα είναι αδράνεια. Αλλά δεν είναι απλά περιμένω. Σημαίνει είμαι οξύς. Σημαίνει καταλαβαίνω τα πάντα γύρω μου. Και αυτό μας φέρνει στη δεύτερη ερώτηση. Τι βλέπετε εδώ? Όλα αυτά? Τι βλέπετε εδώ? Βοήθεια από το κοινό. Τι βλέπετε εδώ? Ωραία, πλουραλισμός απόψεων. Προσέξτε να δείτε. Αυτό που βλέπατε πριν υπάρχει ακόμα. Δεν έχει φύγει, είναι ακόμα εκεί. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται να μπορούμε να πάρουμε απόσταση από τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα δούμε καθαρά.
Χρειάζεται να μπορούμε να πάρουμε μια παθητική στάση. Χρειάζεται να μπορούμε να βγούμε από τον ρου, από τον κυκαίων αυτών των πράξεων, της καθημερινότητάς μας, να αποστασιοποιηθούμε και να αποκτήσουμε αυτό που λέμε συνείδηση. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση, λοιπόν, του τι συμβαίνει. Είμαστε μέσα σε ένα ποτάμι που μας παρασέρνει και πρέπει κάποια στιγμή να κρατηθούμε και να δούμε πίσω από πού ερχόμαστε και μπροστά πού μας πάει. Τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα. Είμαστε μαθητές, μας λένε περίμενε, θα τελειώσει το σχολείο και μετά θα καταφέρεις να ζήσεις. Είμαστε φαντάροι, μας λένε περίμενε, τελειώνεις το φανταρικό και μετά θα καταφέρεις να ζήσεις. Είμαστε άρρωστοι και μας λένε περίμενε, θα περάσει και αυτό και μετά θα καταφέρεις να ζήσεις. Και μετά είμαστε άνεργοι. Και μας λένε περίμενε, θα βρεις δουλειά και μετά θα καταφέρεις να ζήσεις. Και βρίσκουμε δουλειά. Και μας λένε περίμενε, πρέπει να καταφέρεις να τη διατηρήσεις, μόλις βγεις στη σύνταξη θα ζήσεις. Και μια ζωή περιμένουμε. Περιμένουμε μήπως ζήσουμε. Τρέχουμε. Τρέχουμε να προλάβουμε. Τρέχουμε να προλάβουμε να φτάσουμε από την αρχή στο τέλος, από τη ζωή στο θάνατο. Θέλουμε όλα να είναι άκοπα. Θέλουμε όλα να είναι ανέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν ήταν όλα εύκολα, η ζωή μας θα πέρναγε σαν μία στιγμή. Τα δύσκολα δεν είναι άσχημα. Δεν είναι κακά. Ίσα-ίσα έχουν μεγαλύτερη αξία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι δύσκολα. Αδρανίστε. Σταματήστε να επιβιώνετε. Ζήστε. Πόσες φορές έχετε περάσει με το αμάξι πηγαίνοντας στη δουλειά και έχετε σταματήσει για να ρεμβάσετε τη θάλασσα. Γιατί αυτό το πράγμα σας ηρεμεί. Πόσες φορές έχετε σηκώσει το κεφάλι ψηλά για να δείτε το ουράνιο τόξο. Υπάρχουν τέλειες στιγμές γύρω σας παντού, τέλειες εικόνες. Αδράξτε τες καθημερινά και κάντε τες τέλειες στιγμές. Αυτό είναι η παρακαταθήκη σας. Η ζωή είναι ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο. Πόσες φορές έχετε μπει μέσα στο αυτοκίνητο σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, σε ένα πολύ μακρινό ταξίδι και έχετε σταματήσει στην άκρη του δρόμου δεξιά απλά και μόνο για να δείτε το τοπίο. Πόσες φορές έχετε δει κάποιον άλλο να το κάνει. Και αν τον έχετε δει, έχετε πει ή δεν έχετε πει ότι είναι τρελός. Η ζωή μας οριοθετείται μόνο από τις στιγμές των οποίων έχουμε συνείδηση. Η συνείδηση είναι αυτή που θα μεταβάλει την αντίδραση σε δράση. Εάν δεν σταματήσουμε, αν δεν πάρουμε μια στιγμή να αναλογιστούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή ακριβώς τη στιγμή που βιώνουμε τώρα, δεν δρούμε. Αντιδρούμε. Αυτό λοιπόν που μεταβάλλει την αντίδραση σε δράση είναι η συνείδηση. Πρέπει να καταφέρουμε να ξυπνήσουμε. Γιατί αν δεν καταφέρουμε να ξυπνήσουμε, θα περάσουν οι άλλοι και θα πούνε «Άστον μωρέ, κοιμάται ακόμα». Οι λίγοι που δεν κοιμούνται. Σταματήστε να αναλώνετε τη ζωή σας σε φτηνές κοινωνικές συναναστροφές. Σταματήστε να ζείτε στην επιφάνεια. Σταματήστε να αναλώνεστε στην ανοησία της καθημερινότητας. Εκτίθεστε καθημερινά, σε άπειρη πληροφορία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν όγκο πληροφορίας που όχι απλά δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. Δεν μπορείτε καν να προσπελάσετε. Ο χρόνος που διαθέτετε καθημερινά είναι ελαστικός. Τα πάθη που βιώνετε, τα δύσκολα που βιώνετε, είναι αυτά που τον κάνουν να διαστέλλετε. Γιατί στέκεστε πάνω σε στιγμές. Τα πάθη που προκαλείτε εσείς στους άλλους, είναι αυτά που θέλετε να ξεχάσετε. Είναι αυτά που τον συστέλνουν. Και ό,τι μένει κενό από τη δική σας απραξία, είναι αυτό που γεμίζετε με τη συνήθεια. Μην τρέχετε να καλύψετε μεγαλύτερη απόσταση. Προσπαθήστε να κρατήσετε την κάθε στιγμή. Προσπαθήστε να φύγετε από το εύρος και να περάσετε στο βάθος. Βυθιστείτε. Σταματήστε να αναπολύτε το παρελθόν. Σταματήστε να ζείτε για το μέλλον. Να είστε παρόν. Να είστε παρόν σε αυτήν εδώ τη στιγμή, τώρα. Αυτή η ενεργός παθητικότητα για την οποία σας μιλάω αυτή τη στιγμή είναι ένα άλλος τύπος διαλογισμού. Είναι ένας τύπος που θα σας μπορέσει να σας βοηθήσει να είσαστε οξείς κάθε στιγμή. Να έχετε απόλυτη διαχείριση της κατάστασης στην οποία βρίσκεστε. Θα σας δώσει ένα διαφορετικό πεδίο. Θα δείτε διαφορετικά πράγματα.
Θα κάνετε εκατομμύρια βήματα στη ζωή σας. Το μοναδικό που θα έπρεπε να επηρεάζει το πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή είναι το βήμα που κάνετε τώρα. Σπαταλήστε λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσετε αυτό. Σπαταλήστε λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσετε αυτό που σας λέω. Πολλές μικρές στιγμές είναι αυτές που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα. Μην τις προσπερνάτε. Ο άνθρωπος μπορεί να αντλήσει ταυτότητα μόνο από τις στιγμές των οποίων έχει συνείδηση. Και μπορεί να παράξει έργο και είναι το μόνο το οποίο έχει κάποιον αντίκτυπο στην ανθρωπότητα. Και το ζήτημα είναι το έργο αυτό, αν μπορεί να έχει ανθεκτικότητα στο χρόνο. Αν μπορεί να αναπτύξει αδράνεια. Και θα σας πω ένα μυστικό. Η δημιουργικότητά σας κρύβεται στην αδράνεια. Πρέπει να μπορέσετε να σταματήσετε να σκέφτεστε για να μπορέσετε να δημιουργήσετε. Πολλές φορές κατευθύνουμε το μυαλό μας σε συγκεκριμένα μονοπάτια, προσπαθούμε να το επιβάλλουμε συγκεκριμένες οδούς και στα πιο δύσκολα προβλήματα, εκεί που θα βρούμε τη λύση, είναι όταν θα είμαστε πλέον κουρασμένοι. Θα είναι τη στιγμή πριν πέσουμε για ύπνο. Θα είναι όταν κοιμηθούμε. Όταν σταματήσουμε να επιβάλλουμε στον εαυτό μας ένα συγκεκριμένο μονοπάτι και τον αφήσουμε να πάρει άλλους δρόμους που πριν για μας δεν ήταν θεατή, ήταν αθέατη. Και εκεί θα βρούμε άλλες λύσεις. Το πιο λογικό πράγμα, αν θέλετε, να κάνετε όταν διαχειρίζεστε ένα δύσκολο πρόβλημα, είναι να σταματήσετε. Είναι να αδρανήσετε. Είναι να πατήσετε παύση. Η λογική σας έκανε ό,τι μπορούσε. Εάν δεν μπορεί λοιπόν η λογική σας, αδρανήστε για να δώσετε μια ευκαιρία και στη δημιουργικότητά σας. Τα πάντα χτίζονται πάνω σε σταθερές. Τίποτα δεν μπορεί να χτιστεί σε κάτι που δεν είναι σταθερό. Ακόμα και τα μαθηματικά, οι μαθηματικές θεωρίες χτίζονται επάνω στο γεγονός ότι υπάρχουν αξιώματα. Ακόμα και η θεωρία της σχετικότητας, που δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο σχετικό, προσδιορίζεται με κάτι απόλυτο. Η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια ανεξαρτήτως από ποιο σύστημα αναφοράς τη μετράμε. Και είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορούμε να μετρήσουμε. Και αυτό είναι απόλυτο. Όλοι θέλουμε να πάμε μπροστά, όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά για να προχωρήσουμε πρέπει πρώτα να μπορούμε να σταθούμε. Η αδράνεια είναι όπως η τριβή. Η τριβή φταίει για τις απώλειες, η τριβή φταίει που κουραζόμαστε, η τριβή φταίει για την ενέργεια που χάνουμε. Αλλά χωρίς την τριβή δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Γλιστράμε, πέφτουμε. Είμαστε όλοι αρνητικά προδιατεθειμένοι απέναντι στην αδράνεια γιατί μας κουράζει. Αλλά και γιατί δεν πρέπει να κουραστούμε. Χαίρομαι που σήμερα μιλάω σε φοιτητές. Και χαίρομαι που μιλάω σε φοιτητές γιατί οι φοιτητές ξέρουν να χάνουν τον χρόνο τους. Ο χρόνος σας είναι ήδη χαμένος. Απλά μην τον σπαταλάτε. Προσπαθήστε να τον χάσετε επικοδομητικά. Έχουν μείνει 2 λεπτά. Σε αυτά τα 2 λεπτά θέλω όλοι να κλείσετε τα μάτια σας. Θέλω όλοι να κλείσετε τα μάτια σας και να πετάξετε από πάνω σας όλους τους ρόλους που σας έχουν επιβάλει. Θέλω να κλείσετε τα μάτια σας και να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα γύρω. Δεν σας κοιτάει κανείς, δεν σας κρίνει κανείς, δεν περιμένει κανείς τίποτα από εσάς. Θέλω για 2 λεπτά απλά να είστε ο εαυτός σας. Κοιτάξτε μέσα σας. Κοιτάξτε μέσα σας και πείτε, τι κάνω στη ζωή μου. Είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος. Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Πώς θέλω να είμαι. Και τώρα κρατήστε αυτή τη στιγμή. Κρατήστε αυτή τη στιγμή, κρατήστε αυτή τη σκέψη και αδρανίστε. Ατσαλωθείτε σε αυτή τη σκέψη, σε αυτή τη στιγμή. Και μην αφήστε κανέναν να σας εκτροχιάσει από αυτή τη στιγμή. Αναπτύξτε όσο μεγαλύτερη αδράνεια μπορείτε.